Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα εξαιρετικό ερώτημα σήμερα, το οποίο θα μας παράξει, θα μας παράγει ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο vlog, θέλω να πιστεύω. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν το κάνατε ήδη, πατήστε το κουμπί για γραφή και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στις 100.000 συνδρομητές που αλλάζουμε επίπεδο, που αλλάζουμε πίστα. Όταν πάμε στους 100.000 συνδρομητές θα πάρουμε και την πλακέτα μας και θα κάνουμε και πάρτι εδώ στο κανάλι. Και πάμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα του αν χωρίζουμε από τον κακοποιητικό τύπο εμείς οι συνεξαρτόμενοι με αξιοπρέπεια ή με υγεία χωρίζει ο συνεξαρτώμενο, πρέπει να χωρίζει ο συνεξαρτόμενο από μια κακοποιητική σχέση με αξιοπρέπεια. Ή υγιός. Λοιπόν, γράφει μία φίλη. Αχ βρε θέκλα. καλησπέρα. Καλησπέρα. Όταν κάνεις βίντεο για τη συνεξάρτηση, είναι σαν να βλέπω τη ζωή μου όλη σε ένα βίντεο. Έχω κάνει και συνεχίζω να κάνω πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Μπράβο, κόρη. Απλώ ενίοτε, ενίοτε σημαίνει κάποτε, στη δημοτική, σκέφτομαι και φοβάμαι ταυτόχρονα μήπω όταν και άμα βρω κάποιο σύντροφο, φανώ αδύναμη να τα εφαρμόσω. Αυτό είναι ένα φόβο που έχουμε πολύ συνεξαρτωμένοι σε αποθεραπεία. Για τον λόγο αυτό, αναθεωρώ τα κριτήρια επιλογή συντρόφου. Δηλαδή είχε αλλάξει μέσα στο μυαλό της η κοπέλα τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει να είμαι σύντροφο. Και ταυτόχρονα σταματώ το people pleasing. Προσπαθείς δηλαδή να σταματήσεις να ευχαριστείς τους άλλους. Τη συνεξάρτηση με φίλους και οικογένεια. Αυτό δεν μπορείς να σταματήσεις μπαμ και κάτω. Κάνεις αυτή την προσπάθεια. Και με, Επικεντρώνομαι στο χτίσιμο μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση γιατί όλα βοηθάνε συνεπικουρικά. Όχι. Θα σου πω εδώ ότι δεν μπορεί να σταματήσει μπαμ και κάτω το people pleasing, δεν μπορεί να σταματήσει μπαμ και κάτω τη συνεξάρτηση με φίλου και με οικογένεια. Και το χτίσιμο αυτοπεποίθηση δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ, σου το, χτίσιμο αυτοεκτίμηση. Και δε το 15ο επεισόδιο του podcast που μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη που σταματάμε να είμαστε people pleasers ή που κόβουμε τις συνεξαρτητικές σχέσεις με τον οποιονδήποτε, μπαίνουμε σε μια, ένα δρόμο προσπάθειας για να το επιτύχουμε. Ίσως αυτό εννοεί και δεν το κατάλαβα από τον τρόπο που το έγραψες. Ότι όλα αυτά βοηθάνε, ναι. Και δεν θυμάμαι αν έχει συμμετέχει στα διαζώσει ψυχολογικά εργαστήρια από τα τελευταία που γίνανε στην Αθήνα... 17 και 18 Ιουνίου που είχαν θέμα τη συνεξάρτηση. Και το οποίο αυτό ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο θα επαναληφθεί 1η Ιουλίου το Σάββατο, 1η Ιουλίου 2023, 6 με 9 το απόγευμα το βράδυ, ώρα Ελλάδο, διαδικτυακά μέσω Zoom. Για όσου βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, για πληροφορίε είτε στην περιγραφή του βίντεο. Δεν ξέρω αν ήσουνα στα εργαστήρια, αλλά εκεί στα εργαστήρια είπαμε ότι ε, ακόμη και όταν δεν βρίσκεσαι σε σχέση μπορεί να λειτουργήσει και να δράσει με συνεξαρτητικό τρόπο. Όπως διαφαίνεται θεωρητικά, το έχω και θα το φτιάξω κι άλλο. Έτσι είναι, θα το φτιάξουμε κι άλλο. Συνεχώς αγωνιζόμαστε. Η μοναξιά που προκύπτει δεν παλεύεται ώρες ώρες και για δευτερόλεπτο ορισμένε φορές νιώθω θυμό με εμένα για όσα ανέχτηκα στο παρελθόν. Και πολύ καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις που νιώθεις θυμό για εσένα. Το να νιώθει τιμό για εσένα έτσι λίγο, για δευτερόλεπτα, για όσα ανέχτηκε στο παρελθόν, μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι μικρέ φλασχές οι οποίε σε βοηθάνε να κρατιέσαι στον ίσιο δρόμο, να είσαι ρεαλιστική και προσγειωμένη και να μην ξεφεύγει με λίμεραντ, να μην ξεφεύγει με φαντασιώσει, ερω, ε, ερωτικέ αιμονέ κτλ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όταν με πρόδωσε μια σχέση μου το 2020, πριν την ψυχοθεραπεία και τα βίντεό σου, ήταν αυτό. Ήμουν συνεξαρτώμενη και με αυτόν και ας μην το ήξερα τότε τι είμαι και τι δεν είμαι, αυτογνωσία μηδέν. Το βράδυ εκείνο που το ανακάλυψα, μια έκλεγα, μια το έχω να διάφορα, σαν κακομήρα έκανα. Και την επομένη έστειλα ένα κατεβατό για την άσχημη γνώμη που έχω για εκείνον και το πόσο χαμηλά τον έχω στα μάτια μου. Καλά έκανες». Καλά έκανε και το ξεμπροστίασε. Πολύ καλά έκανε. Του προηγούμενου μήνε τον είχα ανεβάσει σε ένα βάθρο που ούτε ο ίδιο δεν πίστευε. Που η ίδια του η μάνα θα μπορούσε, θα απορούσε αν μιλά όντω για το δικό τη παιδί ή για άλλο παιδί. Όλα αυτά μέσα σε λίγου μήνε κακοποιητική σχέση, δίχω να δω τον άθλιο χαρακτήρα του που δεν τον έκρυβε κιόλα, πού να το δει. Αφού όταν μπει σε συνεξάρτηση δεν βλέπει μπροστά σου, δεν βλέπει την τύφλα σου που εκμεταλλευόταν την αδυναμία μου και με μείωνε, με υποτιμούσε, ήταν και συναισθηματικά από από την αρχή της γνωριμίας και ήταν λίμερανς 100% λόγω του ότι έπεσα με τα μούτρα πάνω του, όπως έκανα σε όλες μου τις σχέσεις 20 χρόνια. Ξεκίνησα πρώτη φορά θεραπεία μετά το χωρισμό, μια φίλη μου μίλησε και για εσένα. Η σύμβουλος μου, σύμβουλος, πως ήταν σύμβουλο ψυχική υγεία και δεν ήταν ψυχολόγο. Η σύμβουλο μου τότε μου είπε ότι με το μήνυμα αυτό που του έστειλα, το κατεβατό, έχασα την αξιοπρέπεια μου, ίσω και τη θηλυκότητα μου, νομίζω, είπε. Αποκλείται να είναι ψυχολόγο ενημερωμένη πάνω στι πρόσφατε ε, γνώσει που έχει η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία γύρω από τι δυναμικέ των σχέσεων τη συνεξάρτηση του ναρκισμού και τη κακοποίηση και να σου είπε ότι στέλνοντα κάτι ξεμπροστιάσματο έχασε την αξιοπρέπεια σου και τη θηλυκότητα σου. Τι αυτέ τι βλακίε που σου είπε. Εσύ γενικά λε να του ξεμπροστιάζουμε του ναρκισμού. Ε, βεβαίω λέω να του ξεμπροστιάζουμε και επιβάλλεται να του ξεμπροστιάζουμε. Εγώ με το μήνυμα αυτό κάπω ανακουφίστηκα και μάλιστα ησύχασα ότι δεν θα με ξανενοχλήσει γιατί τον απείλησα να μην το κάνει ποτέ. Από φόβο μήπω με πείσει και λίγη σου και ευτυχώ η απειλή έπιασε. Ναι, ένα πράγμα το στο οποίο βοηθάει πάρα πολύ το να ξεμπροστιάζουμε τον άρχισο μετά που θα χωρίσουμε είναι ούτω ώστε να καταλάβει ότι πλέον έχουμε αρνητική γνώμη γι' αυτόν, γιατί δεν θα πάρει να ναρκιστική τροφοδοσία από εμά και υπάρχει πιθανότητα να μην γυρίσει πίσω να κάνει χούβερα, χούβερινγκ, αν και μπορεί να το κάνει και μετά το ξεμπροστίασμα, αλλά πιο απίθανο να το κάνει μετά το ξεμπροστίασμα, γιατί ξέρουμε ότι αν μα κάνει χούβερινγκ μπορεί να λυγίσουμε. Και λε, ευτυχώ η απειλή έπιασε. Ναι, του ξεχέζουμε για να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα από εμά πλέον και του μπλοκάρουμε από παντού. Δεν έχει αξιοπρέπεια. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια και θηλυκότητα. Διαθυματοποίηση είναι αυτό το πράγμα. Τι, σου, είπε η σύμβουλο ότι δεν έπρεπε να το ξεμπροστιάζει γιατί έχασε την αξιοπρέπεια σου και και τη θελικότητα σου. Αποκλείεται να είναι ψυχολόγο. Ή αν είναι ψυχολόγο που δεν πιστεύω, δεν νομίζω να είναι ενημερωμένη πάνω στι τελευταίε εξελίξει στον τομέα μα. Τελικά πρέπει να φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι, χωρί φωνέ, κλάματα, δράματα και βρήσιμο όταν μα προδίδουν ή να κάνουμε όπω νιώθουμε. Να κάνουμε όπω νιώθουμε. Κύριε Λέισο, σε προδίδουν και θα έχει αξιοπρέπεια. Δηλαδή να τα να γίνουν αρρώστιε μέσα σου, να χαλάσει την υγεία σου. Σε ρωτάω όχι γιατί με νοιάζει η εικόνα μου σε εκείνον, που σίγουρα θα νομίζει ότι μου σημάδεψε τη ζωή. Ε, σίγουρα. Γραμμένο τον έχω πλέον που να ξέρε. Να μην ξέρει. Μα ενδιαφέρει, μα αφορά. Αλλά γιατί με νοιάζει αυτό. Η απόκτηση ψυχραιμία σε κάτι τόσο πληγωτικό, όπω να ανακαλύψει ότι ο τύπο είναι αλλού συναισθηματικά, και να πρέπει να σιωπήσει, λε και παίζει παίζεις ρομαντική ταινία εποχή, είναι υγιή συμπεριφορά. Όχι, δεν είναι υγιή συμπεριφορά. Είναι ορνηστική συμπεριφορά. Είναι θυματοποιημένη συμπεριφορά. Ή να κάνει ό,τι σε καθησυχάζει, για να μπορέσει να συνεχίσει με τη ζωή σου. Θα κάνει ό,τι σε καθησυχάζει, για να μπορέσει να συνεχίσει με τη ζωή σου και θα διεκδικήσει τα δικαιώματα σου, έστω και εκ των Έστω και εκ των υστέρων θα πει: Ήμουν απαλαβή που σε άφησα να μου λε αυτό. Ήμουν ηλίθια που σε άφησα να το κάνει αυτό και να ξεφύγει. Κακό ασχολιόμουν μαζί σου. Τώρα σε βλέπω καθαρά. Τώρα βλέπω τι παλιό χαρακτήρα είσαι άνδρα ή γυναίκα, γιατί οι γυναίκε να αρκεί σου. Ήμουν με άλλη τα παιδικά τραύματα. Κάποια δεν τα ήξερα καν ότι τα έχω. Χωρί θεραπεία, χωρί εσένα, χωρί να βάζω όρια πουθενά. Αγάπη έψαχνα να βρω. Κάποιον να νοιαστεί για μένα. Αν κάνω λάθο και έχει δίκιο η σύμβουλο, άδικο έχει η συγκεκριμένη και σου λέω δεν είναι ψυχολόγο το πιο πιθανό. Πε μου, όχι, δεν έχει δίκιο εσύ. Θα το δουλέψω. Λόγω αλλαγή τόπου κατοικία, άλλαξα παρεμπιπτόντο θεραπευτή. Μπράβο, καλά έκανε και άλλαξε θεραπευτή, αλλά σε ψυχολόγο θεραπευτή να πα. Θα το συζητήσω και μαζί του, να το συζητήσει και μαζί του, αλλά να τον ρωτήσει αν είναι ενημερωμένο σε σχέση με τα σχήματα σχέσεων της συνεξάρτησης του ναρκισισμού της αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης. Αν τα έχει μελετήσει, αν έχει δουλέψει πάνω σε αυτά, αν έχει τις γνώσεις, τις απαραίτητες για να σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς να ξεπεράσεις το θέμα της συνεξάρτησης, γιατί δυστυχώ δεν είναι όλοι ενημερωμένοι, είναι πολύ καινούργιο ζήτημα αυτό με τη συνεξάρτηση και τον αρχισισμό που δουλεύουμε στη ψυχοθεραπεία. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μία συνεξαρτώμενη από θεραπεία και εγώ. Είμαστε πολλοί και είμαστε πολλέ. Ιστερόγραφο από σένα έμαθα και το no contact σε γονεί και συγγενεί. Δύσκολο πολύ στην αρχή. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου. Το πρώτο η θεραπεία με συμβούλου. Είπαμε όχι συμβούλου, ψυχολόγου. Άλλο να είναι συμβουλευτικό ψυχολόγο και άλλο να είναι σύμβουλο ψυχολογικό. Σύμβουλοι ψυχική υγεία λέγονται, αλλά δεν είναι ψυχολόγοι. Προσοχή. Το δεύτερο, να βάζω όρια σε άτομα που ποτέ δεν μπορούσαν. Μπράβο. Σου εύχομαι να σου επιστραφεί το καλό που μα κάνει γρήγορα. Όλοι μα να είμαστε καλά. Όλοι μα να είμαστε καλά. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αξιοπρέπεια. Δεν είναι θέμα θηλυκότητα. Το να σκάζει και να σιωπά και να φεύγει με ευγένεια. Είναι θέμα θυματοποίηση και είναι θέμα το ότι αφήνει πόρτε ανοιχτέ για να ξανάρθει ο άλλο να σε αλώσει ξανά. Είναι θέμα δυναμία. Δεν είναι αξιοπρέπεια να φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Είναι αδυναμία. Και φόβο μην τυχόν και χάσει του κελεπούρη. Και ηλίθιε σκέψει μέσα στο μυαλό σου ότι μπορεί το κελεπούρη να αλλάξει, να σοκαριστεί και να έρθει πίσω. Δεν αλλάζουν. Δυστυχώ η pop κουλτούρα έχει κάποιε πεπιθήσει, κάποιε απόψει, κάποια στερεότυπα, κάποιε προκαταλήψει που είναι πολύ βλαπτικά ψυχικά και συναισθηματικά ότι πρέπει να έχει αξιοπρέπεια το χωρίζει. Όχι. Όπω έλεγε η άλλη, ότι έχει αξιοπρέπεια και δεν θα πάει να δουλέψει καθαρίστρια επειδή χώρισε και δεν θα χωρίσει τον άντρα τη επειδή έχει αξιοπρέπεια για να μην δουλέψει καθαρίστρια. Είναι αναξιοπρέπεια. Αναξιοπρέπεια να υπομένει κακοποίηση και να μην αποκρίνεσαι, να, μην βάζει τον άλλο στη θέση του, να μην το ξεμπροστιάζει και, και καλά έχει θηλυκότητα. Εννοείται ότι το ξεμπρόστιασμα μας βοηθάει και εμάς Γιατί άμα ακούμε τον εαυτό μας να τα λέει Τα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα Άμα βλέπουμε τον εαυτό μας να τα γράφει στο μήνυμα ή στο email ξεμπρόστιασματος Στερεποιούνται, γίνονται μια εικόνα μέσα στο μυαλό μας Και είναι πιο εύκολο να τα αντιληφθούμε και να τα αντιμετωπίσουμε και βοηθάμε και τον άλλον γιατί του δίνουμε το μήνυμα ότι πλέον δεν θα έχει ναρκιστική τροφοδοσία από αυτό το άτομο. Οπότε τον βοηθάμε να ψάξει να βρει αλλού αρκεσιστική τροφοδοσία και να μην έρθει πάνω μα. Γιατί να βοηθήσουμε το ξεμπρόστιασμα των άλλων να αλλάξει ζωή. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Όποιο είναι ναρκιστό και κακοποιητικό τύπο, δεν θα αλλάξει ζωή. Θα αλλάξει παροχή. Θα αλλάξει βρύση από την οποία θα πίνει νερό. Θα αλλάξει φουντάνα που λέμε στην Κύπρο. Νομίζω το φουντάνα είναι ιταλικό. Ε, θα αλλάξει φουντάνα να πιει νερό. Δεν θα αλλάξει τρόπο λειτουργία. Λοιπόν, πάμε σε ψυχολόγου για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, όχι σε συμβούλου. Σε ψυχολόγου για ψυχοθεραπεία. Και είναι επικίνδυνε αυτέ οι απόψει του να συμβουλεύουμε θύματα ψυχολογική κακοποίηση να μην ξεμπροστιάζουν το θήτη του, γιατί και καλά θα χάσουν την αξιοπρέπεια και τη θηλυκότητά του. Τι σημαίνει θηλυκότητα, θυματοποίηση, τι σημαίνει θηλυκότητα, σκύβω το κεφάλι, τι σημαίνει θηλυκότητα, είμαι δούλο και πρέπει να διατηρήσω αυτή τη θηλυκότητα πάση θυσία. Πόσο μισογύνη ήταν αυτή η σύμβουλο, Πόσο εσωτερικό μισογυνισμό είχε που θεωρούσε ότι μια γυναίκα η οποία αντιδρά και αποκρίνεται με δύναμη και αυτοεκτίμηση και έρχεται εκ των υστέρων να βελτιώσει τα λάθη που έκανε ό,τι χάνει τη θηλυκότητά τη. Όχι, την κερδίζει. Την κερδίζει. Μία γυναίκα η οποία προστατεύει τον εαυτό τη και η οποία πάβει να είναι συνεξαρτώμενη και αποκτάει ασφαλέ στυλ δεσμού μπορεί να αγαπήσει ουσιαστικά και να είναι ουσιαστικά θηλυκή. Μία γυναίκα συνεξαρτώμενη δεν είναι θηλυκή. Είναι Muppet Show. Είναι μια καρικατούρα. Η γνώμη μου. Θα χαρώ στη σχόλια να διαβάσω και τη δική σα γνώμη. Άλλο το να μην ξεμπροστιάζουμε τον οποιοδήποτε βλάκα βρεθεί στο δρόμο μα και μα πει μια βλακεία, τον μπλοκάρουμε και τελείωσε. Και άλλο αυτό με το από τον οποίο βιώσαμε πράγματα. Ναι, άμα έχει βιώσει πράγματα έστω και για τρει-τέσσερι μήνε, ναι, πρέπει να τα πει. Πρέπει να τα βγάλει από μέσα σου. Η άποψή μου. Φιλιά.